Καλησπέρα νύψια και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Το παίζεις ιστορία. Ένα βαθύ επεισόδιο. Το παίζεις ιστορία. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς ρωτούσατε, θείε, γιατί έχεις εξαφανιστεί, που ακριβώς είσαι? Λοιπόν, είχα μερικά θέματα υγείας και με λίγα λόγια θα πρέπει να κόψω το κάπνισμα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα, διότι καπνίζω όλη την ώρα. Αλλά προσπαθώ να το περιορίσω, έχω εμφανίσει... Υποθέτω πως άμα δεν μιλήσω για αυτό θα με ρωτάτε όλη την ώρα. Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά μην μου στέλνετε 50 άτομα. Jack, είσαι δυνατός, το έχεις, μπορείς, θα τα καταφέρεις. Είναι okay, ευχαριστώ. Αλλά το ξέρω πως ακόμα δεν σπέζει να ακουστικά. Χρειάζομαι βοήθεια δυστυχώς για να κόψω το κάπνισμα. Δεν ξέρω μα είμαι τόσο δυνατός. Οπότε είπα να ψάξω για μερικά motivational βίντεο. Για βίντεο τα οποία μιλάνε για αυτά τα βαθιά θέματα της ζωής. Οπότε πάρτε μαζί σας μάσκα και αναπνευστήρα, διότι θα βουτήξουμε στα βαθιά με μερικά fake deep video. Στις αναζητήσεις μου βρήκα τον εξής κύριο, τον Matrix, και θέλω να με βοηθήσει να κόψω το κάπνισμα. Τώρα ο Matrix μιλάει για πάρα πολλά βαθιά θέματα, όπως να δούμε τα all time hit του. Σ' αγαπώ, χωρίς απόστροφο, Ονειροπόλης. Θα παρατηρήσετε κάτι, ο Matrix έχει ένα μικρό θέμα με την ορθογραφία. Θα δείτε τι εννοώ. Επίσης είναι πολύ ταλαντούχο παιδί. Βγάζει όλη την ώρα δικά του κομματάκια. Όπως Ερασμία, Κορίνη, θα κοιτάξω τα αστέρια. Μαλάκα, είναι ό,τι πιο έντεχνο υπάρχει. Είναι... Είμαι πολύ βαθύς, μα τατού, ό,τι έσπασε, έσπασε. Και ό,τι κόλλησε, κόλλησε. Okay, λοιπόν, αυτός ο τύπος άρχισε να γίνεται γνωστός όταν άρχισε να βγάζει αυτά τα βίντεο, που θα παρατηρήσετε ότι όλα έχουν κάτι κοινό. Κοιτάζει τα κορδόνια του στην αρχή από κάθε βίντεο. Υποθέτω πως έχει ξεχάσει να τα δέσει. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να αρχίζει κάθε βίντεο έτσι. Ωραία μαλάκα. Αυτό το πάτωμα χρειάζεται καθάρισμα. Δεν κοιτάζω το πάτωμα. Κοιτάζω το βάθος της ανθρώπινης ψυχής μου. Πάμε να βουτήξουμε μαζί στο βάθος της ψυχής του Matrix. Προσοχή όπως θα βουτήξετε. Okay. Όχι με το κεφάλι. Επειδή είναι αρκετά ρηχός, θα χτυπήσετε. Ας αρχίσουμε από κάτι χαρακτηριστικό. Λογικό να είσαι μόνος, άμα κοιτάς το πάτωμα όλη την ώρα. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι δεν σε καταλαβαίνουν? Πόσες φορές έχεις μπει σπίτι και οι γονείς σου βάλαν τις φωνές για κάτι που δεν έφταιγες? Πόσες φορές έχεις σκεφτεί να δώσεις ένα τέλος? Αν ο λόγος που θέλεις να δώσεις τέλος, να κάνεις log out από το Facebook της ζωής, είναι επειδή οι γονείς σου έχουν φωνάξει ενώ δεν έφταιγες, δεν πρόκειται να πας πολύ μακριά στη ζωή σου, σωστά? Αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα πάντα με τα motivational video. Πόσες φορές έχει τύχει να πατήσει ο πατέρα σου πάνω στα Lego και μετά να αρχίσει να σου φωνάζει επειδή δεν μαζεύεις τα παπούτσια σου, και μετά εσύ σκέφτηκες να κάνεις σουντόκου? Νομίζω πως είναι καλό μερικές φορές να σκληραίνει με τον εαυτό μας. Αυτό δεν είναι βαθύ. Αυτό είναι ρηχό. Κάθε μέρα ακούω, θέλω να αυτοκτονήσω, θέλω να πιω για να ξεχάσω. Να ξεχάσεις τι? Να είναι σε κάποιο είδους άσυλο ο Matrix. Πώς γίνεται να το ακούσω αυτό κάθε μέρα? Okay, τώρα προφανώς είμαι ειρωνικός. Αλλά και το βίντεο προφανώς μιλάει για το ότι οι γονείς δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τους. Το οποίο ισχύει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 32. Μερικές φορές μου μιλάνε. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον Θάνο. Το Θανάκι τρελό. Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Okay, αυτό το παιδί είναι απλά περίεργο. Αστειεύομαι, αλλά εννοείται πως θα υπάρχει ένα μικρό χάσμα γενεών. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο, να ετοιμάσουμε τα παιδιά αυτά για το γεγονός ότι hey, οι γονείς σου δεν πρέπει να σε καταλάβουν πλήρως, αλλά τις περισσότερες φορές, ακόμα και αν έχουν τον λάθος τρόπο για να το δείξουν, θέλουν να προσπαθήσουν έστω να κάνουν το καλύτερο για εσένα. Θα έπρεπε ίσως να τα αναγνωρίζεις αυτό. Έχουμε μπει πραγματικά στα βαθιά αυτή τη στιγμή. Προσοχή, υπάρχουν τσούχτρες. Την επόμενη φορά που θα πέφτει σε βαθιά νερά, θα είμαι εκεί μαζί σου. Fake. Deep. Δεν πρόκειται να είναι μαζί σου ο Matrix. Hey,
όσο και να θέλαμε, εμείς οι άνθρωποι, ας πούμε, οι entertainers, οι ψυχαγωγοί, δεν μπορούμε να βοηθάμε τους πάντες. Εγώ κάνω το εξής, π.χ. Στο Instagram μου, το οποίο έχει γίνει suspended, καδραμένη Zuckerberg. Όταν μου στέλνουν στο Instagram, μερικές φορές προσπαθώ να πω την άποψή μου πάνω σε κάτι. Αλλά είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχουν αρκετές ώρες μέσα στη μέρα. Και ίσως δεν θα έπρεπε και κάποιες φορές. Δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είναι ψυχολόγος, δεν μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις σε τέτοια πράγματα. Μπορούμε απλά να δώσουμε μερικές συμβουλές της πουτ. Και να το εκμεταλλευτούμε αυτό για views. Το οποίο με ενοχλεί. Για ποιον δεν κατάλαβε ποιο είναι το δικό μου θέμα, γιατί σχολιάζω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, είναι επειδή είναι υποκριτικό. Δεν πρόκειται να σε βοηθήσει πραγματικά κάτι τέτοιο. Okay. Ένας κοινωνιολόγος, ένας ψυχολόγος, ίσως ναι, θα σου πει πράγματα τα οποία είναι πρακτικά και χρήσιμα. Δεν χρειάζεται καν να πας σε κάποιο ραντεβού για ψυχολόγο, ρε παιδί μου, αν έχεις απλά κάτι το οποίο σε ενοχλεί, σωστά. Μπορείς να βρεις εξειδικευμένα άτομα τα οποία μιλάνε για κοινωνικά θέματα. Αυτό είναι ποίηση. Κακή ποίηση. Το bullying χτίζει χαρακτήριση περιρροών. Πρέπει να το καταλάβετε επιτέλους. Σε αυτό συμφωνώ. Το bullying όντως πραγματικά θα σε κάνει να είσαι υπερβολικά πολύ σκληροτράχυλος. Okay. Είναι και αυτό πέρασμα χαρακτήρα. Δεν είμαι υπέρ. Προφανώς και όχι. Χαλάρω στο YouTube. Αλλά το ότι θα υπάρχουν αντικσότητες. Και θυμάμαι ότι κάποτε σε εμάς το bullying ήταν σε φάση, ξέρω, να σε δείρει όλη τάξη. Ή να σε κυνηγάνε. Ή να στισκάσουν με καναλωστό. Okay. Πλέον το bullying είναι. Έγραψε στη φωτογραφία μου στο Facebook πώς είσαι έτσι. Και μου κάνουνε bullying. Μου κάνουνε bullying. Δεν αντέχω άλλο να μου λένε ότι διαφωνούν μαζί μου ή ότι αυτό που είπα είναι χαζό, είναι bullying, επειδή μου είπαν ότι κάτι το οποίο είπα. Μερικές φορές το να έχεις αρνητική κριτική για τα πράγματα που κάνεις μπορεί να είναι χρήσιμο. Το να γίνεις περισσότερο εαυτό σου με βάση την αρνητική κριτική που θα λάβεις. Σε αυτό διαφωνώ. Καλό είναι να μην παίρνεις τα πάντα υπόψη και να καταλάβεις πότε κάτι είναι ρηχό μόνο και μόνο για να σε πειράξει. Αλλά μερικές φορές ίσως θα έπρεπε να κάνεις μια μικρή ενδοσκόπηση. Το πώς οι άλλοι αντιδρούν σε σχέση με εσένα μερικές φορές είναι χρήσιμο για εσένα. Γιατί όταν το λουλούδι δεν ανθίζει, αλλά είσαι το περιβάλλον που ζει, όχι το ίδιο το λουλούδι. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως αυτό δεν ισχύει. Έχοντας διατηρήσει κήπο, το λουλούδι δεν αλλάζει το περιβάλλον. Και άμα δεν έχεις το σωστό χώμα, θα να πω, okay, προφανώς και αυτή τη. Τη στιγμή μιλάμε για ποιήση, είναι αναλογίες, αλλά δεν πρόκειται να ανθίσει το λουλούδι άμα είναι χάγια. Το χώμα το λουλούδι απλά θα κάνει log out από το Facebook. Περιμένετε, ακριβώς γράφει. Matrix, not allow. Νομίζω πως αυτό είναι λάθος και το ίδιο πιστεύει και ο Matrix, γιατί το έχει γράψει. Η σωστή ερμηνεία είναι Matrix, not alone. Αλλά μου κάνει εντύπωση το πόσο λάθη κάνει. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με λέξεις. Υποθέτω ένας παραπάνω λόγος για να μην δώσει σημασία σε αυτές. Όσο κακό και αν ακούγεται αυτό. Φέτος λιγότερη μουσική, περισσότερη ανθρωπιά. Δεν έχει καν κάποιο νόημα αυτή η φράση. Τι ακριβώς σημαίνει. Φέτος λιγότερη μουσική, περισσότερη ανθρωπιά. Απλά ακούγεται cool. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ονειρεύομαι έναν κόσμο όπου τα πράγματα τα οποία λέμε και θα κάνουμε έχουν ουσία. Το να πετάμε λέξεις μόνο και μόνο επειδή ακούγονται ρομαντικές και. Αχ, Παναγία μου, τι βαθιά που είναι αυτά τα πράγματα. Απλά κάνει τις λέξεις να σταματάνε να έχουν νόημα. Hey, αυτό που είπα πριν για το bullying έχει περισσότερο νόημα από οτιδήποτε θα ακούσεις από τον Νίο. Πάμε να δούμε το δύο ζωές. Όταν μία μέρα είναι χτισμένη σε αυτό που κάνουμε σήμερα, πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο απλά με λόγια, ε? Ξέρω τι. Μ' αρέσει, σου μιλάει λες και θέλει να σου τι πει. Σου λέει, τι έγινε? Γιατί κάθεσαι και απλά την αράζεις ρε μαλάκα, γιατί παίζεις λόλο την μέρα? Πώς ακριβώς θα κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα άμα δεν σηκωθείς από το κόλλο σου? Με το οποίο δεν διαφωνώ απαραίτητα, απλά με ενοχλεί ο οροποιημένος ποιητικός τρόπος με τον οποίο το λέει. Και πουλάει αυτό. Εδώ πέρα τώρα θέλω να είμαι λίγο ρηχός και εγώ και μικροπρεπής. Αλλά για ένα άτομο το οποίο υποτίθεται είναι βαθύ, δίνει πολύ σημασία στην εμφάνισή του. Θέλω να πω, το φρύδι το οποίο είναι ξυρισμένο υποτίθεται πιο παλιά. Υπήρχαν αυτές οι γραμμές στα φρύδια, διότι τι γινότανε. Θα τρώγες κανένα μπουκέτο, θα παίζες ξύλο. Οπότε, διάφοροι άντρες είχαν κοψίματα στα φρύδια. Κάποτε έγινε μόδα απλά να το ξυρίζεις το φρυδάκι μόνο σου.
Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί υποτίθεται πως συμβολίζει κάτι. Το ότι έχεις φάει κανένα μπουκέτο στη ζωή σου. Οπότε ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν φοβάσαι να τη ζήσεις τη ζωή στα χίλια. Παραδειγματάκι, εγώ π.χ. εδώ πέρα που το φρυδάκι. Έχω τέλειο φρυδάκι. Okay. Αλλά εδώ πέρα που μου πετάει λιγάκι, είναι επειδή έχω φάει μπουκέτο. Για ποιο λόγο να το ξυρίσεις καν. Φαίνεται το ακριβώς αντίθετο. Το ότι φοβόσουν τόσο πολύ να εμπλακείς σε κάτι, που απλά πήγες και το ξύριζες μόνος σου σαν fashion statement. Άμα ήσουν να βαθύς τύπος, μάλλον δεν θα έπρεπε να σε νοιάζει αυτό. Φόβος να κατηγορηθούμε, φόβος να χάσουμε όλα αυτά που έχουμε χτίσει, φόβος να μην μας αποδεκτούν για αυτό που είμαστε, φόβος να χάσουμε τα κομμάτια μας, που αν και δεν αντιπροσωπεύουν την αλήθεια για μας, είναι όλα όσα έχουμε. Ναρκωτικά, αυτοκτονικές τάσεις, απομόνωση, μοναξιά. Το λάθος δεν είναι δικό μας. Έτσι μας έχει διδάξει η κοινωνία. Και ναι, θέλει πολύ κουράγιο για να είμαστε αυτοί μας. Εντάξει, ηρέμησε, μαλάκα, μας δίνεις κιόλας. Πες αυτό, να ξέρεις, όλα είναι επιλογή. Τι πράγμα? Όλα είναι επιλογή. Περίεργο. Π.χ. αυτή τη στιγμή εγώ αναγκάζομαι να κόψω το τσιγάρο για λόγους υγείας. Υποθέτω πως δεν είναι όλα επιλογή, σωστά. Και μου κάνει εντύπωση για ένα τόσο deep άτομο. Να πει κάτι τέτοιο, διότι υποθέτω πολλές φορές και η σεξουαλική ταυτότητα κάποιου δεν είναι επιλογή. Το να πρέπει να επομένουμε κάποια πράγματα, ενώ ρεαλιστικά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι μια επιλογή, δεν είναι επιλογή. Αυτές είναι μαλακίες τις οποίες θα ακούσει ένα πιτσιρίκι το οποίο είναι 12 και θα πει: «Ω, οπότε ας κάνω ό,τι θέλω, διότι είναι επιλογή μου». Όχι, κάποια πράγματα στη ζωή αναγκάζεσαι να τα κάνεις και αυτό ονομάζεται στοικισμός. Είναι επιλογή σου να παρατήσεις το σχολείο, αλλά πιο μετά θα ζεις κάτω από μια γέφυρα ή σε ένα τροχόσπιτο. Μείνε στο σχολείο και κάτσε και διάβασε. Δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι τίποτα. Αλλά υπόσχομαι να νιώσω οποιονδήποτε νιώθει φυλακισμένος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ίσως αυτό θα είναι ο λόγος που θα έπρεπε να μείνεις στο να νιώσεις κάποιον και όχι το να δίνεις συμβουλές. Έχω μεγάλο πρόβλημα με όλους τους ψυχολόγους του ίντερνετ. Ως δικηγόρος του ίντερνετ, νομίζω ότι μερικές φορές είναι χρήσιμο να λέμε: «Ει, αυτή είναι απλά μία πρόταση την οποία σου κάνω. Δεν είμαι ειδικός, βρες έναν ειδικό». Όπως πάρα πολύ συχνά κάποιοι ανόητα χρησιμοποιούν εναντίον μου που λένε: «Α, το πες δικηγόρος του ίντερνετ». Ποτέ δεν λέω σε κάποιον επειδή τυχαίνει να ξέρω δύο πράγματα παρά αυτό το οποίο σου είπα και τρέξε με αυτό ρε παιδί μου, πήγαινε και πάρ' το σαν ισχύει, τέλος. Καλό να βάζουμε το γαμμένο νομίζω μερικές φορές μέσα στις προτάσεις μας. Διότι αυτό το πράγμα τώρα, φαντάζομαι να το βλέπει ένα παιδί το οποίο είναι 14-15 και να λέει: «Ουου, τέλεια! Θα επιλέξω να είμαι ο εαυτός μου. Ο ημιτελής 15χρονος εαυτός μου. Όταν εγώ ήμουν 15 ήμουν αυλαμένο». Απεχθάνομαι αυτού του είδους τα βίντεο. Απεχθάνομαι τους life coaches. Το γεγονός ότι μπορείς να βρεις μία επιφανειακή άποψη και να στιπλασάρουνε με αυτή την αυτή η μουσική η οποία είναι πάρα πολύ θλιβερή. Ξέρω τι ακριβώς περνάς και θα σε βοηθήσω με αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς περνάς. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να υποσχεθώ ότι θα κάνω θα είναι ότι εγώ θα προσπαθήσω να περάσω καλά με αυτά τα βίντεο τα οποία κάνω και άμα και εσύ περάσεις καλά, ακόμα καλύτερα. Αν μάθουμε και ένα-δύο πραγματάκια στο πώς, ξέρεις, να είμαστε λίγο σκεπτικιστές με αυτά, τρεις φορές καλύτερα. Αν μας ακούσει και κανένας και αλλάξει και εκείνος, τέσσερις φορές καλύτερα. Μην κοιτάς στο μέλλον με την ελπίδα πως κάτι θα αλλάξει για εσένα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Κοίτα αυτό που είσαι τώρα. Είσαι νταμιάρης, α. Μάτριξ. Είσαι λίγο νταμιάρης. Τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει. Φαντάζεσαι να έχεις αυτό το άτομο όλη την ώρα πάνω από το κεφάλι σου. Και να σου λέει νταμιάρικα πράγματα. Άλλαξε το μέλλον με αυτό που πραγματικά είσαι τώρα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτή η φράση. Λοιπόν, για να δούμε το «Σταμάτα να σπαταλάς τη ζωή σου». Όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι φτιαγμένοι μόνο και μόνο για να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Είναι ό,τι πιο επιφανειακό υπάρχει. «Σταμάτα να σπαταλάς τη ζωή σου». Πες μου ένα άτομο το οποίο δεν το έχει σκεφτεί αυτό ποτέ γενικώς στη ζωή του. Εγώ κάθε φορά που άναβα τσιγάρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το «Σταμάτα να σπαταλάς τη ζωή σου» από τον φίλο μας Matrix. Το να μη σκέφτεσαι το τι λένε οι άλλοι για σένα. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο είδος βίντεο τα οποία κάνει ο Matrix. Ενώ στο πρώτο κοιτάζει τα κορδόνια του όλη την ώρα. Σε αυτού του είδους τα βίντεο έχει ένα άτομο το οποίο ενοχλεί. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος κάθεται και προσπαθεί να μην δώσει καθόλου σημασία στον Matrix, γιατί υποθέτω πως ο Matrix απλά πήγε κάθεσε δίπλα του και άρχισε να τον ενοχλεί, ρε παιδί μου, σαν τους τρελούς στην Ομόνοια. Και ο Matrix κάθεται και του μιλάει για διάφορα πολύ ευαίσθητα και βαθιά πράγματα. Μιλάμε για πολύ βαθύλα όμως, οκ. Okay? Μπρο, όλη αυτή η φάση του θέλω να γίνω διάσημος, να αποκτήσω followers και γρήγορα λεφτά. Σε παρακαλώ, σταμάτα να μου μιλάς.
Προσπαθώ να μην σου δώσω σημασία. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Είσαι 8 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Η μητέρα μου έχει πει να μην μιλάω σε αγνώστους. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Βλέπεις τα παιδιά που ντύνονται φρες. Βλέπεις όλους αυτούς που ντύνονται φρες και πηγαίνουν στα πάρτις. Βλέπεις εμένα αυτή τη στιγμή. Φορά Adidas και χορολόι Vincero. Σημαίνει νίκη στα ιταλικά. Πρώτα απ' όλα. Ποιος την έχει δει διαφήμιση? Vincero. Με ενοχλεί διότι έχουν κάνει λάθος τη μετάφραση. Δεν σημαίνει νίκη, σημαίνει να νικάς. Vincero. Είναι η δικιά τους μάρκα και έκαναν λάθος τη μετάφραση. Oh my god, ήταν τόσο αστείο. Ξέρω, έχω συνηθίσει. Βλέπεις όλα αυτά τα παιδιά και βλέπεις εμένα που είμαι βαθύς. Και φορά Adidas. Vincero. Έχω πάρει εδώ πέρα, έχω θερήσει το μαλλί τελείως, ρε παιδί μου. Έχω ξυρίσει και τα φρύδια αριστερά-δεξιά έτσι να τους κάνω. Μαλακή αυτή το φράχτη, ρε παιδί μου. Μπρο. Σου μιλάει αυτή τη στιγμή το πιο βαθύ άτομο το οποίο υπάρχει. Δεν είναι όλο αυτό υποκριτικό από μόνο του. Να λες, hey, η ζωή δεν είναι τα social media και δεν είναι αυτό το οποίο μετράει. Αλλά παρόλα αυτά, δε σε μένα που απολαμβάνω πόσα πράγματα λέω όταν social media. Δεν είναι κακό. Έχεις δουλέψει γι' αυτό. Μου αρέσει να απολαμβάνω κάποια πράγματα λόγω των social media. Δεν μ' αρέσει να είμαι ο καιροσκόπος. Δεν μ' αρέσει να παίρνω και να χαλάω τα χρήματά μου σε ρολόγια Vincero. Μου αρέσει να τα χαλάω για ακριβά πράγματα τα οποία θέλω να φάω. Δεν νιώθεις αρκετά γεμάτος μέσα σου? Αλλά θα σε γεμίσω εγώ. Σε αυτόν τον παράξενο και τρελό κόσμο που ζούμε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν θα σου πω ψέματα. Πάνω από το μισό πλανήτη λατρεύει να είναι fake, κρίνοντας τους αληθινούς ανθρώπους. Όταν θέλεις να φαίνεις αληθινός και κάνεις τέτοιου είδους βίντεο, υποθέτω το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανες θα ήταν το εξής. Να προσπαθείς να είσαι όσο πιο απλός γίνεται. Να μην το παίζεις ιστορία. Ου! Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του faux διαμαντιού από το αληθινού? Τα fake διαμάντια φαίνονται τέλεια. Τα αληθινά έχουν ψεγάδια. Και έτσι είναι με τους ανθρώπους, bro. Οι fake φαίνονται. Έτσι είναι με τους ανθρώπους, bro. Adidas. Πόσες επιταγές λέτε να εισπράττει από αυτό? Άσε τη διασημότητα. Αν κάνεις πραγματικά αυτό που αγαπάς, ο κόσμος θα έρθει σε σένα. Αν είσαι κατά σειρώνει δολοφόνος, θα πρέπει εσύ να πας στον κόσμο και πάει. Φίλιππε, πρόσεξε, μην πετάξεις τίποτα από footage. Ναι, αυτό είναι που με ενοχλεί. Ότι πάντα αυτά τα αντιπάτωμα δεν είναι το εξής. Πρέπει να είσαι ο αυτός σου και να απολαμβάνεις αυτό το οποίο κάνεις. Εγώ αυτό απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει να κάθομαι και να κατακρίνω πράγματα τα οποία βρίσκω ψεύτικα. Με ενοχλεί αυτό. Μου αρέσει, με ικανοποιεί το να κάθομαι και να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Αλλά υποθέτω πως όχι. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καταπιέζουν τους άλλους. Αν εμένα αυτό είναι που μου αρέσει και με ικανοποιεί, δεν θα πρέπει να το σεβαστούμε κι εμείς αυτό? Αν αυτό εμένα με κάνει πραγματικά χαρούμενο, πού είναι το κακό δηλαδή? Μη σκέφτεσαι το τι λένε οι άλλοι για σένα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται. Τέλεια. Ελπίζω όντως να το πιστεύει αυτό και να μην δω κανένα περίεργο copyright claim σε αυτό το βίντεο. Σωστά. Θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχή βαθιά, είναι ήδη χαρούμενοι με αυτό. Δεν θα έπρεπε να τους νοιάζει τίποτα το οποίο θα πω εγώ. Και σε αυτό το σημείο επίσης να πω το εξής, ότι hey, απλά κάθομαι και σπάω λίγη πλάκα με την νοοτροπία του Matrix. Μην πάτε να ενοχλήσετε τον άνθρωπο. Μην πάτε να αρχίσετε να γράφετε μαλακίες από κάτω. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Και άμα, επειδή τσεκάρω τα βίντεο από τα άτομα τα οποία σχολιάζω, άμα βρω κάποιον από εσάς να πηγαίνει από κάτω και να πρίζει κάποιον, τον οποίο έχω σχολιάσει, θα φάει μπαν στο δικό μου κανάλι. Okay. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε μαλακίες. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό. Και τα μάτια σου ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ. Όταν ήμουν μικρό. Να το. Το fake deep echo. Μπήκε το fake deep echo. Αυτό είναι που μου αρέσει αυτά τα βίντεο. Πάντα έχουν echo στο σημαντικό πράγμα το οποίο λένε. Fake deep echo. Έτσι ξέρεις ότι είναι μαλακία όλο αυτό. Διότι έχει το echo το οποίο είναι. Α, οι λέξεις μου αυτή τη στιγμή είναι σημαντικές. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ρηχό από το να ξέρεις ότι πρέπει να πας μετά και να βάλεις manually το echo. Εγώ το κάνω ως αστείο. Αυτοί το εννοούνε. Χωρίς να ακούν καν τα τραγούδια μου. Πού είναι το echo? Ξέρω τι θα πεις. Οι γονείς σου λένε να γίνεις δικηγόρος, γιατρός, επιστήμονας και εσύ το μόνο πράγμα που θέλεις να είναι μαζί να γίνεις κάποιος. Και όλοι οι γιατροί και επιστήμονες από πού θα βγούνε? Όχι σίγουρα από αυτούς οι οποίοι βλέπουν τα βίντεο του Matrix. Συγγνώμη, δεν χρειάζονται και μερικοί υδραυλικοί σε αυτή την κοινωνία. Ποιος θα φτιάξει τη βρύση μου?
όσο κακό και αν ακούγεται, όσο κοινικό και αν ακούγεται, γιατί δεν είναι κακό, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ιδιαίτερα όνειρα. Αυτό δεν είναι κακό. Φόκουσα σε έλωση, σε έλωση. Τις, τις, τις. Έκο, 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 έκο. Φόκουσα σε πέτα μια επίκη Γκρέτα Φιλιππάκο. Καπάκο. Πάκο. 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 Τι έχει, τον Ιούδα. Α, ναι. Α, ένα ακόμα βίντεο που κοιτάζει κάτω στο πάτωμα. Μόλις κούρευτηκα, ρίξω μια φάπα. Δεν είμαι τέλειος. Αλλά ακόμα αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους που μένουν δίπλα μου, ακόμα και όταν μαθαίνουν τη χειρότερη μου πλευρά. Ένα πολύ μικρό κόμμα. Όταν σχολιάζω κάποιον, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, βρίσκω τη δουλειά αρκετά ενδιαφέρουσα για να μιλήσω για αυτή, ακόμα και άμα έχω να πω μόνο αρνητικά πράγματα. Αν εσείς βλέπετε Matrix, να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί ξέρω ότι μπορεί να έρθουν και άτομα τα οποία βλέπουν το Matrix και να λένε «Ει, Jack» ή «Θείο». Εσύ γιατί λες κακά πράγματα για το Matrix? Άμα δουλεύει για εσάς αυτό το πράγμα, καλά κάνετε. Δείτε Matrix. Δεν είπε κανένας όχι. Δείτε και αυτό ίσως. Και μετά στο τέλος έχετε την άποψη την οποία έχετε. Σ' άφησα να δεις το μέσα μου. Το μέσα μου. Και εσύ τι έκανες? Το έκαψες. Υποτίθεται θα ήσουν εκεί όταν πόναγα. Όχι ο λόγος. Αυτό μιλάει για την προδοσία τώρα. Που συναντούσα κι εγώ ακόμα όταν πήγαινα σχολείο. Είναι η απόρριψη από την παρέα. Η απόρριψη από τους φίλους σου. Μη φοβάσαι να μείνεις μόνη. Έχει αρκετή φλιαρία για να πει το ίδιο πράγμα. Το ότι οι φιλίες είναι δύσκολες. Ναι, οκ, okay, μας. Οπότε, Ιούδας, όπως λέγεται το βίντεο, όλα αυτά είναι γιατί. Επειδή κάποιος πήγε πίσω από την πλάτη του Matrix και είπε, ο Matrix δεν είναι cool. Όταν λέω ότι αυτά τα βίντεο είναι φτιαγμένα για 15χρονα, το εννοώ. Δεν είναι αυτή η πραγματική προδοσία. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα τα οποία μπορεί να σου κάνει κάποιος. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Σωστά, δεν είναι λιγάκι υπερβολικά πολύ δραματικό για κάτι τέτοιο? Ποτέ μου δεν έχασα φίλο. Απλώς συνειδητοποίησα πως δεν είχα ποτέ. Και όταν με ρωτούν πλέον στον δρόμο μας ξέρω, χιλιάδες αναμνήσεις περνούν από το μυαλό μου. Αλλά απαντάω, συνήθισα. Γιατί ό,τι συγχωρείται, επαναλαμβάνεται. Μη γίνεις ο Εφιάλτης ή ο Ιούδας στην ιστορία σου. Κάνε τη διαφορά. Οπότε, το να μιλήσεις για κάποιον πίσω από την πλάτη του είναι το ίδιο όπως το να ευθύνεσαι για τη σταύρωση του Ιησού ή να ευθύνεσαι για τον θάνατο των 300, να έχεις πουλήσει το γένος σου στους εχθρούς. Έχει μια πολύ διαστρεβλωμένη εικόνα για τη βαθύτητα κάποιων πράξεων. Okay. Πόσα άτομα θα μιλήσουν για εσένα πίσω από την πλάτη σου? Απλά μην δίνει σημασία. Εκτίμησε αυτά τα άτομα τα οποία μένουν δίπλα σου. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται καν 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να πει αυτό το μήνυμα. Το αποθυμένο και ονειροπόλης. Πού είναι το αποθυμένο? Πρέπει να βρω κάτι να πω ενώ κοιτάζει κάτω στο πάτωμα. Ξεμείνει από πράγματα που θα μπορούσε να είναι στο πάτωμα. Τι γράφει το πατάκι σου? Πριν σε γνωρίσω, δεν ήξερα πως είναι να κοιτά κάποιον και να χαμογελάς χωρίς κάποιο λόγο. Αυτό είναι έρωτας. Αυτό δεν είναι έρωτας. Αυτό είναι εγκεφαλική βλάβη. Άμα απλά κοιτάς τον άλλον και χαμογελάς ή χαζογελάς μόνος σου μπροστά του, θα πρέπει να κρατήσει τις αποστάσεις του. Okay. Αυτό το πράγμα το κάνεις λίγο πριν δαγκώσεις την καροτίδα κάποιου. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι, αδερφέ? Ότι αυτός ο πόνος που μας ελκύει, αυτός ο πόνος που μας εθίζει, ο πόνος του αποθυμένου. Βαλέκο. Όχι, η ζωή είναι προσπάθεια συνεχόμενη και κούραση. Μην αφήνεις κάτι να γίνει αποθυμένο. Μην εξύπνιος και απέκτησέ το. Ορίστε, να είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι χρήσιμο. Όχι, κάτσε και κλαίγει για μαλακίες. Πονάει να σ' ακούω να μιλάς για όνειρα που δεν αφορούν εμένα. Για ποιο πράγμα καν μιλάει? Ξέραμε τότε μάτια μου πως θα ήταν το τελευταίο μας βράδυ. Πόρε μάτια μου, για πες μου. Είμαι λες και με 38 χρονών. Με 32 και δεν λέω κανέναν. Μάτια μου! Αχ, δεν μπορώ να δω και τα stories. Λοιπόν, αυτό τι ήτανε? Είναι κάποιο είδους περίεργο promotion μια σελίδα στο Instagram. Ήταν και εκείνη. Εκείνη που δεν θα βρεις ξανά. Δεν θα ξανά βρεις ποτέ. Εκείνη που ακόμα τη ψάχνεις μέσα σ' άλλες. Εκείνη που εσύ την άφησες. Ποια! Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία βλέπει ένα thought. Και μετά γίνεται έτσι. Σου λέει, γιατί να διαβάσω
Ξέρω εγώ, Σόπενχάουερ. Για κάτσε και να διαβάσω, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε. Fuck it. Θα βγάλω μερικές ξέκολες φωτογραφίες και θα με εκτιμήσει ο κόσμος γι' αυτό. Όταν ανεβάζω στέλνω σε δημοσκόπηση να απαντάς. Όταν ανεβάζω στέλνω σε δημοσκόπηση να απαντάς. Για σένα τα ανεβάζω βλάκα. Όποιος μπορεί να μου πει τι ακριβώς εννοεί εδώ πέρα ο Ονειροπόλης στα σχόλια από κάτω, θα κερδίσει ένα δωρεάν παιχνίδι στο Steam. Θα διαλέξω δύο από εσάς για να κερδίσουν ένα δωρεάν παιχνίδι στο Steam. Α, ναι, σωστά. Το σ' αγαπώ. Αυτό είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Matrix σ' αγαπώ. Ενοχλεί ένα ζευγάρι ταυτόχρονα. Σοβαρά. Αυτό που νιώθεις δεν είναι αγάπη. Αυτό που νιώθει ο κόσμος στις μέρες μας δεν έχει σχέση με την αγάπη. Αυτό που νιώθει ο κόσμος στις μέρες μας. Πάω στοίχημα ότι ο Matrix είναι πόσο. 23, 24. Είναι 24 γαμμένων χρονών. Είμαι 32. Αυτό που νιώθει ο κόσμος δεν είναι αγάπη. Τώρα πριν από 4 χρόνια, εμείς είχαμε διαφορετικά την αγάπη. Δεν είσαι με κάποιον επειδή μπορείς να ζήσεις μαζί του. Είσαι μαζί του επειδή δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν. Όχι. Αν είσαι με κάποιον επειδή δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εκείνον, έχεις πρόβλημα. Είσαι με κάποιον επειδή έχεις αποφασίσει να κάνεις συγκεκριμένες αλλαγές στη ζωή σου. Επειδή έχεις αποφασίσει να κάνεις χώρο για εκείνους. Δεν είσαι επειδή Παναγία μου, άμα δεν είμαι με εσένα θα πεθάνω. Αυτό είναι πρόβλημα. Παίζει το τσιγάρο να μην με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ όσο αυτές οι μαλακίες τις οποίες βλέπω και κατακρίνω. Παίζει αυτές να μου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα υγείας. Παρά το τσιγάρο. Λοιπόν, Ματριξάκος, πόσο να δώσουμε στον Matrix? Οκ, κοίτα Matrix, πρέπει να δώσουμε μια βαθμολογία στα βίντεο και υπάρχει μόνο ένας δίκαιος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Χάριμπο. Οκ, τα Χάριμπο δεν λένε ψέματα, Matrix. Τι είναι αυτό, όχι. Οπ, 4. Λυπάμαι. Είναι μόνος δίκαιος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Και όπως κάθε φορά, αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο του «Το παίζεις ιστορία». Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετό καιρό αυτή τη σειρά και θα έπρεπε να συνεχίσουμε σε νέα πράγματα. Και επίσης, το σημερινό βίντεο είναι χορηγούμενο. Από ποιον? Από εμένα και το νέο μου merch. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Δεν φαίνεται τόσο καλά με το φως. Μισό λεπτό να ρίξω λίγο τα φώτα για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι. Χαμηλές τάσεις φωτιστικά. Τώρα με αυτόν τον φωτισμό μπορώ να φαίνομαι κι εγώ σκοτεινός και ευαίσθητος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ζήσει ποτέ πόνο μέχρι να έχει τουμπώσει ο πάτος σου για 3 μέρες συνεχόμενες επειδή έκοψε το κάπνισμα. Άμα θέλετε και εσείς ένα φωτιστικό χαμηλές τάσεις, θα υπάρχουν link από κάτω για να το αποκτήσετε. Βγαίνουν σε διάφορα είδη, φωτιστικά τείχου, φωτιστικά γραφείου, φωτιστικά με USB για να τα έχετε στον υπολογιστή σας. Εναλλασσόμενο χρώμα, πάρα πολύ καλές τιμές και φυσικά βοηθάνε το κανάλι και εμένα. Και θα μου αγοράσουν Haribo έτσι ώστε να μου βοηθήσετε να κόψω το κάπνισμα. Αλλιώς θα τα αγοράσω μόνος μου και θα βοηθήσω τον εαυτό μου. Ευχαριστώ για το βίντεο, ελπίζω να περάσετε καλά. Άμα σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα share, μπορείτε να κάνετε ένα like, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε, είσαστε μεγάλα παιδιά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, τσεκάρετε τον Φίλιππο που έκανε το edit. Και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.